Ένα χριστουγεννιάτικο θεματικό χωριό, διαφορετικό από κάθε άλλο που έχει προηγηθεί στα Γιάννενα, είναι έτοιμο να υποδεχθεί σε λίγες ημέρες χιλιάδες μικρούς και μεγάλους που περιμένουν να αισθανθούν και να συμμετέχουν στη μαγεία των Χριστουγέννων. Η πρωτεύουσα της Υπήρου, η πόλη των Ασημουργών και της Αργυροχοίας, υποδέχεται στο Παραλίμνιο, ψυχαγωγικό πάρκο, τα Ασημένια Χριστούγεννα, για έναν μήνα από τις 8 Δεκεμβρίου, που υπόσχονται να ταξιδέψουν τους επισκέπτες σε ένα ξεχωριστό ονειροδρόμιο. Εκεί θα τους περιμένουν ο Ασημάκης και η Ασημίνα. Οι κεντρικές φιγούρες του θεματικού χωριού, παράλληλα όμως οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δεκάδες πρωτότυπα παιχνίδια. Θεατρικά και συναυλιακά δρόμενα, έχοντας την ευκαιρία να φτιάξουν και τις δικές τους κατασκευές. Από τις ξεχωριστές στιγμές που αναμένονται με ενδιαφέρον, η παρέλαση επώνυμων καλλιτεχνών από το σπίτι του παραμυθά. Εκ μέρους των διοργανωτών και των υποστηρικτών του φετινού εγχειρήματος παραχωρήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου με την μέρη «Γκοτσούλια» Διευθύντρια Ανάπτυξης και λειτουργία του Παραλίμνιου Πάρκου να αναφέρεται στη φιλοσοφία που διέπει τα ασημένια Χριστούγεννα τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες που θα αποφασίσουν να έρθουν κοντά μας, θα τους εντυπωσιάσουν πολλά και διάφορα πρωτότυπα παιχνίδια και εργαστήρια, ιδιαίτερες χριστουγεννιάτικες φιγούρες, αλλά και πολλές πολλές εκπλήξεις προσπαθήσαμε με πολύ μεράκι και με δημιουργικότητα να ξεφύγουμε από την πεπατημένη και να προσφέρουμε ιδιαίτερες και μοναδικές εμπειρίες για τους μικρούς και για όσους αισθάνονται ακόμα μικροί. Και βέβαια να βρεθούμε ε, πολύ κοντά ε, σε αυτές τις γιορτές με το χρώμα που ταιριάζει στην πόλη, με το ασημί. Είμαστε στην πόλη των ασημουργών, άρα τα Χριστούγεννα δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν αυτό το ασημί χρώμα και αυτή τη λάμψη για μας και για την καρδιά μας. Ε, εμείς ε, βρεθήκαμε ως παραλίμνιο στην πόλη ε, πριν 12 χρόνια. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, ήμασταν απόσπαστο κομμάτι της πόλης και έτσι νιώθουμε ότι αυτό το χριστουγεννιάτικο θεματικό χωριό θα έρθει να συμπληρώσει την εικόνα και την παρουσία του πάρκου σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος έτσι ώστε από τις 8 Δεκεμβρίου που ξεκινάμε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου η πόλη να, ε, να υποδεχθεί όλους της, τους επισκέπτες ε, η είσοδος, να πούμε, στο πάρκο είναι δωρεάν. Και για τις πρόσθετες δράσεις έχουμε προσπαθήσει για ένα πολύ προσιτό και χαμηλό εισιτήρο... ...αλλά και για πολλαπλές επιλογές για τους επισκέπτες. Ο θεατρικός παραγωγός Νίκος Μάκας παρουσίασε μερικές από τις δράσεις... ...που θα αναπτυχθούν στα ασημένια Χριστούγεννα με πανευρωπαϊκές, όπως είπε, πρωτοτυπίες. Για πρώτη φορά θα έρθει στην Ελλάδα ένας, ένα, ας το πούμε αντικείμενο το οποίο δημιουργεί κέρινα ομοιώματα χεριών. Αυτό ταυτίζεται και με το Μουσείο Κέρινων Ομοιώματων που έχετε εδώ στην, στην πόλη σας. Ε, αυτό το έχουμε ονομάσει το σπίτι του, ασι, του Δηλαδή κάποιος, μικρή και παιδιά και μεγάλη, θα, μπορούσαν με τα, θα μπορούν τα χέρια τους να βγάλουν το ομοιώμα του χεριού τους σε κέρινο ασημένιο ή χρωματιστό α ας υποθέσουμε καλούπι. Θα υπάρχει ένα ηθοποιό γνωστό, ο οποίο θα διαβάζει παραμύθια και θα δρά διαδραστικά με τα παιδιά ε, μέσα σε αυτό το χώρο. Σε αυτό το χώρο θα τον επισκέφτονται επίση επώνυμοι, α το μην το πούμε διάσημοι, επώνυμοι καλλιτέχνε από την Αθήνα, όπω ο κύριο Πέτρο Φιλιππίδη, η κυρία Νένα Μεντή, ο κύριο Ηλίας Λογοθέτη, που θα διαβάσει και Παπαδιαμάντη, Χριστουγεννιάτικο Παπαδιαμάντη, αλλά μπορώ να αναφέρω και ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο... η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, όλοι αυτοί έχουν καλεστεί, έχουν απαντήσει θετικά και θα είναι στις δράσεις αυτής των ασημένων Χριστουγέννων. Αρωγό και υποστηρικτή τη διοργάνωση, ο Δήμο Ιωαννιτών, με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Ποιότητα Ζωή, Νίκο Γκόλα, να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη διοργάνωση τη πόλη, που δένει, όπω είπε, με τι υπόλοιπε εκδηλώσει του Δήμου την περίοδο των γιορτών. να δημιουργηθεί φέτο κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι που ...από επιλογή των διοργανωτών, ονομάζεται Ασημένια Χριστούγεννα... Που, ...κάτι που το φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πόλη μας, την πόλη των Ασημουργών. Είναι μια δράση η οποία όχι μόνο συμβάλλει στην τουριστική ενδυνάμωση της περιοχής... ...αλλά κυρίως βοηθά στην εξωστρέφεια αυτής της πόλης. Είναι κάτι που το επιδιώκουμε με όλες μας τις δυνάμεις, το γνωρίζετε άλλωστε... Ε, αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις που σίγουρα θα βρίσκουν την ε, την αμέριστη βοήθειά μας. Ε, για να είμαστε ειλικνείς είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που γίνεται ε, στην πόλη μας και είναι, ήταν και θα είναι βέβαιο ότι εμείς θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, με όποιο τρόπο μας ζητηθεί. Άλλωστε έρχεται και δένει πάρα πολύ καλά με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχουμε ε, που διοργανώνουμε σαν Δήμο όπως κάθε χρόνο. Τέλο, ο υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού τη Ένωση Ξενοδόχων, Σαμ Κουδούνης σημείωσε πω τα ασημένια Χριστούγεννα μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή μια μεγαλύτερη δράση για την πόλη την περίοδο των Χριστουγέννων. Μια προσπάθεια που μα δίνεται απλόχερα ω τουριστικό προϊόν αποτελεί και μία έναρξη, αν θέλετε, χτισήματος ενός σημαντικού μια σημαντικής δράσης για τα επόμενα χρόνια. θεωρούμε αυτή μια καλή αρχή σε μια πολύ όμορφη χρονική στιγμή για τον τουρισμό των Ιωαννίνων, για τον τουρισμό της Υπήρου, ιδίω με τα σημαίνια Χριστούγεννα, διότι πλέον μπορούμε να έχουμε άλλο ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας.